Παγωμένες παραμένουν οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης λόγω της παρατεταμένης καλοκαιρίας αλλά και των υψηλών τιμών. Κίνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ειδικά είναι πάρα πολύ μειωμένη έως μηδαμινή. Βέβαια σε αυτό οφείλεται στον καιρό που δεν βοηθάει, που δεν χαλάει και ο καιρός διατηρείται ακόμα καλός. Οι πολίτες αναζητούν φθηνότερες λύσεις στην αγορά, καθώς η οικονομική δυσχέρεια λόγω της πληθωριστικής κρίσης έχει περιορίσει τα έξοδά τους στα άκρως απαραίτητα. Υγρό αέριο, φιάλι παίρνω εγώ. Πώς βρίσκεται τις τιμές του πετρελαίου? Παιχνίδια πολλά παίζονται. Πολλά παιχνίδια. Δυστυχώς. Δεν έχουμε πρόβλημα. Καλός καιρός, όλα καλά. Αύριο μεθαύριο όμως. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε τον Οκτώβριο με τιμές χαμηλότερες από την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, όμως μέχρι και σήμερα οι παραγγελίες είναι ελάχιστες. Η κίνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης να είναι πάρα πολύ μικρή, έως ελάχιστη. Βέβαια, γεγονός είναι ότι η τιμή εξακολουθεί να είναι ακριβή, ανεβασμένη. Παρόλο που το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πτωτική τάση στην τιμή, η τιμή κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 1,30 έως 1,35. Η επιδότηση που δίνεται στους πολίτες να προσθεθεί συνολικά στην τιμή του πετρελαίου και να ισχύσει σε όλα τα πρατήρια ζητάει ο πρόεδρος των βενζινοπολών Ρεθύμνου. Έχουμε ζητήσει γενικότερα η επιδότηση που δίνεται στα σπίτια να μπει συνολικά στην τιμή του πετρελαίου και να ισχύσει σε όλα τα πρατήρια και σε όλα τους καταλόγους που αναρτούνται, για να μοιραστεί ο κόσμος τέλος πάντων μια καλύτερη τιμή, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση δεν ακούει το σωματείο μας, δεν ακούει την ομοσπονδία μας, δεν γενικότερα συνεργάζεται και κρατάει αυτή την πολιτική η οποία θεωρούμε ότι είναι εξοντωτική.